Βροχή πέφτουν οι αιτήσει εξαιρέσεων των δικαστικών λειτουργών που έχουν κληθεί να καλύψουν τι εκλογέ στι 26 Μαου. Στο 32% ανέρχεται το ποσοστό των αιτήσεων εξαίρεση για το Ηράκλειο. Ποσοστό μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Υπάρχει ένα ποσοστό τη τάξη περίπου του 32% συναδέλφων, αλλά και από του άλλου εμπλεκόμενου στι εκλογέ που υπερβαίνει το 30%. Είναι γύρω στο 32% ειδικά για το Ηράκλειο. Δεν γνωρίζω εάν θα υποβα... επανυποβάλουν αίτημα εξαιρέσεως ή αν δεν παραλάβουν καθόλου διορισμούς. Προφανώ θα προκύψει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τα κενά που θα δημιουργηθούν. Ερωτηματικό αποτελεί το κατά πόσο θα μπορέσουν να καλυφθούν οι αυξημένε ανάγκε στο νομό Ηρακλείου με τον αριθμό των εκλογικών τμήματων να είναι διπλάσιο του αριθμού των δικαστικών αντιπροσώπων. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Για πρώτη φορά είναι τόσο μεγάλο. Συνήθω κυμαίνεται γύρω στο 15 με 20%. Αυτή τη φορά είναι αρκετά μεγάλο. Είναι αλήθεια. Έχουμε μια ανάγκη ουσιαστικά διπλάσιο διπλάσιων αριθμού δικαστικών αντιπροσώπων. Πάντω, σε περίπτωση που οι αιτήσει δεν επαρκούν, οι διορισμοί θα συμπληρωθούν με νέα κλήρωση που θα γίνει τρει μέρε πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Ο Άριο Πάγο, από ό,τι γνωρίζω, έχει προγραμματίσει μια νέα κλήρωση την Πέμπτη πριν από τι εκλογέ. Όπου, εφόσον θα έχει τη συνολική εικόνα των κενών που θα υπάρχουν, όπου παραστεί ανάγκη, θα διορίσει αναπληρωματικού ώστε να καλυφθούν οι θέσεις κοινές. Εν ώψη των εκλογών τα δικαστήρια σε όλη την χώρα θα παραμείνουν κλειστά για δύο εβδομάδες από την Τετάρτη 22 Μαΐου έως την Τετάρτη 5 Ιουνίου.